Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη πολιτική <ΚΚΚΚ> προστασίας, <ΚΚΚ> χωρικό. <ΚΚ> να τώρα. Ή θεματικός? Χωρικός. Χωρικός. Χωρικό ή θεματικό. Χωρικό. Χωρικό. Το χωρικό αντιπεριφερειάρχη πολιτική προστασία, Δημήτρη Πέτροβιτς. Ε, Καλό συνάδελφο, φίλο τόσα χρόνια, στο ίδιο θρανείο. Ναι. λοιπόν, και υποψήφιο δήμαρχο για την Αλεξανδρούπολη. τη άλλη με Μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων. Έρχεστε, που μου λέγατε τώρα κύριε Πέτροπη στο τηλέφωνο ότι έρχεστε από τον Όλυμπο, mm -hmm. α, από την κινητή μονάδα τη πυροσβεστική που βρίσκεται, εξακολουθεί να βρίσκεται στο αεροδρόμιο Δημόκρητο Αλεξανδρούπολη. Σωστά. Υπάρχουν πάντοτε οι συντονιστικέ διαδικασίε τη πυροσβεστική. Δυστυχώ, ενώ γίνεται μια προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα, Φαίνεται ότι η κατάσταση στα διά δεν έχει οριοθετηθεί προ Θεού, δηλαδή να το πούμε αυτό, ότι δεν έχει οριοθετηθεί. Ε, γίνεται προσπάθεια ώστε όλα αυτά τα μικρομέτωπα, οι αναζωπυρώσεις, οι μικροαιστείες... Υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν σε μικρό βαθμό, αλλά αποτελούν έναν κίνδυνο. Και αυτό πρέπει να το πούμε, να το γνωρίζει ο κόσμος. Εν τότε είχα μια πυρκαγιά σήμερα στα Λάβαρα, Αναφέραμε Απλήθηκε... το περιστατικό λίγο νωρίτερα. Μιλήσαμε και με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσιαμίτα, ο οποίο μα είπε ότι η φωτιά ξέσπασε σε τρία yeah. διαφορετικά Υπήρχαν τρει διαφορετικέ αιστείε. Mm -hmm. Και αυτό, ξέρετε, οφείλεται κυρίω κατά το πλήστον από την πυροσβεστική ω εκτίμηση ότι με το που ξεσπάει σε ένα σημείο φωτιά, εξαιτία των ανεμων σε εντάσσεω μποφόρ, μικρέ ε, σπίθε πετάγονται και στην γύρω περιοχή. Αυτό δημιουργεί σαφώ ένα πρόβλημα διασπορά τη φωτιά. Κινδύνεψε μια κτηνοτροφική μονάδα βοηδών. Ευτυχώ οι πυροσβέστε, όπω ενημερώθηκα, αποσόβησαν το ένα κίνδυνο. Ένα πυμνίο στάση, όμω ανέφερε ναι. ο κύριο Τσιαμίδα ότι κάηκε. Ναι. ναι. και μια άλλη κτηνοτροφική μονάδα ε, κινδύνεψε, αλλά. Ευτυχώ αποσοβήθηκε και ο κίνδυνο, όπω με ενημέρωσαν. Τώρα είναι βορειοδυτικά η φωτιά, του, της περιοχής των Λαβάρων. Εκεί λοιπόν εστιάζονται και από αέρος. Ε, αυτή την ώρα πετούν τρία καναντέρ, δύο τράκτορες και δύο ελικόπτερα. Τόσα πολλά μέσα. Είναι αέρια πολλά ένα αέρια μέσα γιατί υπάρχει ο φόβος λόγω των ισχυρών ανέμων να έχουμε και μιλάμε για μια περιοχή την οποία δεν άγγιξε η προηγούμενη πυρκαγιά. Ναι, είναι μια νέα πυρκαγιά σε ένα νέο μέτωπο. Αυτό, βέβαια το θετικό είναι ότι είναι χαμηλή βλάστηση σε αυτά τα σημεία και αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ε, πυροσβέστες με τη βοήθεια των εναέριων ε, μέσων να έχουν ε, μια καλύτερη ευελιξία. Βέβαια, όλοι κρινόμαστε για το αποτελέσματο και βέβαια με τι συνθήκε τι οποίε επικρατούν κάθε φορά. Ναι. Η, ο εθνικό άξονα έμεινε κλειστό ε, από τι 3 η ώρα το μεσημέρι έω και τι ε, ε, περίπου 4 και 20, 4,5 από ό,τι μου είπαν. Βέβαια υπήρξαν προβλήματα γιατί απλούστατα υπήρχαν πάρα πολλοί πυκνοί καπνοί. Η αστυνομία δεν επέτρεπε την κυκλοφορία στον άξονα και έδωσε, ε, την, ε, έδωσε μικρούς άλλους δρόμους ε, βορειότερα και νοτιότερα για να μπορούν να περνούν οι οδηγοί και που θέλουν να κατευθυνθούν από και προς Οριστιάδα. Τώρα ο δρόμος ε, κανονικά έχει δοθεί στην κυκλοφορία, δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται και θα συνεχιστεί η μάχη. δεν κινδύνευσε και ο οικισμός, να το πούμε και αυτό. Ναι, δεν κινδύνευσε ο οικισμός, αυτό είναι, που είναι σημαντικό Ωραία. και είναι μια μάχη που διαρκώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέγαμε πάντω κύριε Πέτροβιτς και με τον Παύλο και χθε και σήμερα είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αφενός να μην έχουμε ξεπεράσει το το ψυχολογικό τρα, σοκ, εσύ, αυτό που έχουμε υποστεί όλοι από αυτό το 17ήμερο, από τα 17, ολόκληρα 24 ώρα, στα μέτωπα των Πυρκαγιών. Αφετέρου, ο πόνος είναι ακόμα πιο μεγάλος, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποί μας, συμπολίτε μας, οι οποίοι έχουν χάσει περιουσίες. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε αυτό, ανθρώπινη αυτό ζωή. Αυτό ήταν το κυρίαρχο. Και βλέπουμε, α, ακούμε σιρήνες και κόβονται τα πόδια μας. Και βλέπουμε και τις εικόνες τώρα στη Θεσσαλία. Και λες τι γίνεται. Κυρία Καλεντερίδου και κύριε Μιχαηλίδη, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και πλέον όχι συγκεχημένα. Όταν λέγανε αρχέ τη προηγούμενη δεκαετία, μετά το 10, ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει πάρα πολύ τι ζωέ των ανθρώπων του πλανήτη, ε, δεν είχαν άδικο. Μιλούσαν τότε για κλιματική αλλαγή. Μετά μίλησαν για κλιματική κρίση. Σήμερα δεν μιλούμε ούτε για κλιματική αλλαγή, ούτε για κλιματική κρίση. Μιλούμε για κλιματική κατάρρευση. Και αυτό είναι πολύ σκληρό, γιατί βλέπουμε τι σημαίνει μετερολογική βόμβα. Το είδατε στην περιοχή της ε, Μαγνησίας, στην περιοχή της Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα, ε, στην Καρδίτσα. Είδατε λοιπόν πώς λειτουργεί. Έχουμε δει και εδώ στην περιοχή μας μικρές αλλά πολύ ισχυρέ μετρολογικέ βόμβε. Στη Σαμοθράκη, ναι. Σαμοθράκη, θυμόσαστε εδώ στον Απαλό. Βλέπετε συγκέντρωση ε, πραγματικά νεφών και ισχυρέ βροχοπτώσει με, με, με πολύ μεγάλο όγκο νερού. Βέβαια, δεν θα θέλαμε σε καμία των περιπτώσεων να έχουμε κάτι τέτοιο τώρα, μετά τι καταστροφικέ πυρκαγιέ. Ήδη σήμερα έχουμε μία οδηγία του κυρίου Κικίλια προκειμένου να συγκαλέσουμε από εβδομάδα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για να δούμε τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα προκειμένου να έχουμε καλύτερη προετοιμασία. Οι 17 μέρες που αναφέρατε ήταν δύσκολες για μας γιατί όλα τα μηχανήματα που είχαμε ως περιφέρεια, ως δήμοι, ε, όλα τα μηχανήματα αυτά δούλευαν και 14 και 15 ώρες την ημέρα. Οι χειριστές είχαν εξουθενωθεί. Είχαμε και βλάβε σε μηχανήματα γιατί γινόταν μια τεράστια προσπάθεια υποστήριξη. Γιατί η πολιτική προστασία, πρέπει να το πούμε προ κάθε κατεύθυνση για να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατέ. Η πολιτική προστασία δεν, είναι, δεν είμαστε πυροσβέστε εμεί. Είναι ένα συντονιστικό όργανο το οποίο βοηθάει στη διαλειτουργικότητα υποστήριξη τη καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία που έχει το γενικό πρόσταγμα. Στι φωτιέ, το γενικό πρόσταγμα το έχει η πυροσβεστική. Δηλαδή, ε, αν η πυροσβεστική πει. Ε, Δημήτρη Πέτροβιτ, που είσαι αντιπεριφερειάρχη Εύρου, γιατί ήσασταν αντιπεριφερειάρχη Εύρου τότε. Και ήμενε, Θέλουμε... ε, Ναι, ναι, ε, ναι, ναι εννοώ, θα σα εσ... τα πω στο τέλο γιατί είναι λίγο μπερδεμένο. Ναι, ναι <laughs> έχετε βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση. <laughs> ε, και έχετε πόσα μηχανήματα μπορείτε να μα διαθέσετε, <laughs> Θέλουμε να πάνε τα δύο στο Σουφλί, τα άλλα δύο στην Αλεξανδρούπολη, τα άλλα δύο στην Πλάκα, τα άλλα δύο εκεί. Ναι, κάπω μηχανήμα... έτσι για ακριβώς. να, για να, να... Ο να ο καταλαβαίνει ο και ο κόσμο. Μα ζητούν μηχανήματα. Λένε έχουμε τρία μέτωπα ή έχουμε ένα ή δύο ή τέσσερα. Μας λένε θέλουμε τρία μηχανήματα εδώ, τρία άλλα εκεί, συγκεκριμένα. Δηλαδή θέλουμε grader, θέλουμε bulldozers, θέλουμε ε, αγροτικά, με αγροτικ, ναι, GCP. Ο, αυτά τα μηχανήματα λοιπόν τα διαθέτουμε στο συντονιστικό εκείνη την ώρα της πυροσβεστικής, το οποίο με τη σειρά του τα κατανείμει στα σημεία όπου έχουμε το πρόβλημα της πυρκαγιάς. Άρα η πυροσβεστική αποκλειστικά και μόνο είναι αυτή που αποφασίζει και κρίνει πού θα πάει, τι... ποιο θα, πού θα, πάει, ποιος, θα πάει πότε... το κάθε μηχάνημα. Εμείς δεν μηχανήματα, θέλουν υδροφόρες. Θα στείλουμε υδροφόρες. Υδροφόρες για να... για να, μπορούμε να υποστηρίζουμε τα πυροσβεστικά οχήματα με νερό. Ό,τι ζητηθεί, ό,τι μέσον ζητηθεί, εμείς το διαθέτουμε. Αυτό κάνει η πολιτική προστασία και παράλληλα προσπαθεί να βοηθήσει στις Χωριών, προσπαθεί να βοηθήσει στην, σε νερά, σε οτιδήποτε χρειαστεί για να υποστηριχτεί ο πληθυσμός η και η επιχείρηση του, του, της υπηρεσίας που εκείνη την ώρα, ας πούμε παραδείγματος χάρη, στις πλημμύρες είναι η πυροσβεστική. Αλλά τον πρώτο λόγο, λόγο τον έχουν οι τεχνικέ υπηρεσίε. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα γιατί είναι πλημμύρε. Η πυροσβεστική βοηθάει σε άλλο τομέα, ο στρατό βοηθάει σε άλλο τομέα και το συντονιστικό όργανο λειτουργεί με μια διαλειτουργικότητα όλων των Μα γι' αυτό και βλέπουμε στα συντονιστικά, για όσου δεν γνωρίζετε, στα συντονιστικά εκτό από την πυροσβεστική που συμμετέχει, συμμετέχει ο στρατό, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η τοπική αυτοδιοίκηση, η δεύτερου βαθμού, τα δασαρχία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι όσοι πρέπει να βρίσκονται εκεί και να βοηθούν υποστηρικτικά, δηλαδή το ΕΚΑΒ συγχωρήστε με, αλλά εγώ δεν ήξερα ότι σε κάθε συντονιστικό υπάρχει παρουσία του ΕΚΑΒ. Βεβαίω. Υπάρχει και ο ΟΣΕ, υπάρχει και το αεροδρόμιο, υπάρχουν και θελοντικέ οργανώσει, υπάρχει η Εγνατία Οδός, Εκπρόσωποι ε, λοιπόν από πάρα όλων, πολλούς φορείς Άρα υπηρεσίε και δίκτυα είναι όλοι μαζί Όλα μαζί και εκείνη την ώρα που δημιουργείται ο κίνδυνο, Το συντονιστικό τι κάνει Παίρνει θέση υποστήριξη του φορέα ή της υπηρεσίας Που αναλαμβάνει να διαχειριστεί την κρίση Εμείς δηλαδή υποστηρίζουμε Και πάντοτε είμαστε και στην πρώτη γραμμή μαζί με αυτούς Για να μπορούμε έτσι να έχουμε μια αμεσότητα στην διαχείριση και στη μετάδοση εκείνη την ώρα της εντολής που χρειάζεται, τι χρειάζεται. Και βέβαια πολιτικά ορισμένες φορές επεμβαίνουμε. Γιατί ε, η πολιτική ηγεσία... Ας πούμε, εγώ είχα συνέχεια επαφή με τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Παπαγεωργίου. Με, τους, με, τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα ε, Πολιτικής Πολιτική Προστασία και με τον Υπαρχηγό. Μα έλεγαν: Θέλουμε αυτά τα μηχανήματα. Θέλουμε εκείνη την ώρα να στείλετε υδροφόρε σε εκείνα τα σημεία. Εμεί ήμασταν εκεί για να το υποστηρίξουμε. Κάποια στιγμή, κατά την τρίτη μέρα τη πύρινη Λέλαπα, είχατε απευθύνει και μια δημόσια έκκληση μέσα από την Δέλτα Τηλεόραση και μέσα από την Δέλτα Τηλεόραση για του αγρότε και τα αγροτικά του μηχανήματα ε, που πολλή λόγο έγινε μετά, πολλά σχόλια ακούστηκαν και γράφτηκαν. Νομίζω, κατά την άποψή μου, ξέρετε, άδικα, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσετε την ανάγκη αυτή. Ήταν ένα ερώτημα που ήθελα να κάνω τώρα. Mm -hmm. Με προλαβαίνει η Κατερίνα, η στρατιωτική, ο στρατό, η πυροσβεστική, οι αστυνομικοί έχουν τι μοτορόλε, επικοινωνούν μεταξύ του. Mm -hmm. Πώ μπορεί όλο αυτό το πράγμα να μπορέσει να: συντονιστεί με τι υδροφόρε και με τα GCB του Δήμου. Παραδείγμα, να σα πω κάτι. Κοινό υπάρχει, υπάρχει ο σύνδεσμο. Ναι. Ο σύνδεσμο είναι ότι η πυροσβεστική στα σημεία όπου χρειάζεται ε, την υποστήριξη όπω αναφέρατε, βάζει ένα σύνδεσμο. Δηλαδή βάζει ένα πυροσβέστη, είτε αυτό είναι αξιωματικό είτε υποαξιωματικό, ο οποίο παίρνει αυτά τα μέσα και τα πηγαίνει στα αντίστοιχα σημεία. Α, για να μπορέσει να υποστηρίξει. Αυτός σίγουρα έχει ασύρματο και επικοινωνεί με το κέντρο του και με τις αντίστοιχε υπηρεσίες. Βέβαια, σε αυτή τη φωτιά είχαμε, δημιουργήθηκαν και ζητήματα. Γιατί? Γιατί απλούστατα, όπως γνωρίζετε, αυτή η φωτιά έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τότε ήταν... Τη Δευτέρα, που μετά το ξέσπασμα τη δεύτερη πυρκαγιά στην Κύμπρενα ενώ είχαν σβήσει την πρώτη πυρκαγιά μέσα στο δάσο του Δαδιά, στην Κύμπρενα όμω, εκείνο το σημείο που δεν πατάει άνθρωπο και ξέσπασε η πυρκαγιά, είδαμε ότι λόγω των θειαλωδών ανέμων ξαφνικά άρχισε το μέτωπο, το νότιο εκείνο μέτωπο τη Δαδιά, να ενώνεται με το μέτωπο τη Αλεξανδρούπολη. Ναι. Εκεί πλέον ναι. άρχισε η μεγάλη καταστροφή. Εκεί ακριβώ νομίζω ότι ήταν το πιο δύσκολο σημείο γιατί, γιατί ήταν βράδιαζε, δεν επαρκούσαν οι δυνάμει, δινόταν μάχε σε όλα τα επίπεδα. Να ε, ναι, τα ενέργεια θα προσγειώνονταν μέχρι τα επόμενα Ναι, τα είχαν ημέρες. προσγειωθεί και η μάχη δινόταν από του. πολίτε με τα τρακτέρ, από του πυροσβέστε, βάζω πρώτα του πολίτε, γιατί των πολιτών και θα σα μιλήσω αργότερα για αυτό που είπατε σχετικά με τα καύσιμα, και από του πολίτε, από του πυροσβέστε, από τα μηχανήματα που ήταν εκεί, από το στρατό, ο στρατό πάντα δίπλα μα, με τα μεγάλα εκείνα μηχανήματα, τους προωθητέ γεών και γινόταν μια τιτάνια προσπάθεια για να αποσωφηθεί ο κίνδυνο. Αλλά ήταν μια φωτιά που έτρεχε. Αυτό δεν μπορεί να το. Ε. Δεν... Κυρία Πέτροβιτς, ε... πέφταμε για ύπνο μία ώρα, γιατί με, με μία ώρα ύπνο ήμασταν και Λέβουμε δεν ξέραμε φωτιά... όταν θα ανοίξουμε τα μάτια μας θα πού θα, είναι... θα έχει φτάσει η φωτιά, τι θα έχει γίνει. Μα από την Παλαγία είδατε πόσο γρήγορα έφτασε στο... Στο... απέναντι από το νοσοκομείο, στην πάνω πλευρά τη και μετά πώ πέρασε και χτύπησε τον ελαιόνα της ε, μάκρης στο βόρειο τμήμα. Δηλαδή, αυτοί οι άνεμοι, γιατί μέσα στη φωτιά, αυτό που είπε ένας παλιός πυροσβέστης, εμείς τις λέγαμε, λέει, αυτές τις φωτιές, η πνοή του δράκου. Δηλαδή, το υπήρχε πολύ υψηλό θερμικό φορτίο και λόγω του αέρα, στα 50 μέτρα και πιο μακριά, αισθανόσουν την, ε, ε, εκείνη την υψηλή θερμοκρασία, η οποία ήταν καταστροφική. Από εκεί ξεκινούσαν όλα. Και ενώ έβλεπε η φωτιά να είναι εδώ, ξαφνικά έβλεπε ότι περνούσε 100 μέτρα και 70 μέτρα από τον άνεμο μπροστά σου. Ήταν κάτι φοβερό. Θέλω να σα πω ότι ευτυχώ που δεν χάθηκε κανένα. Αυτό ήταν για μα το πρώτο μέλημα. Εκεί κρίνησαμε, βέβαια. Ήταν με του μετανάστε, να φέρεστε. Και, πο, και πο, πολλά ζώα. Χάθηκαν πολλά ζώα. Πάνω από 2.500 ζώα. Και. Και δεν αναφέρομαι στην άγρια πανίδα, γιατί δεν έχουμε εικόνα τη άγρια πανίδα. Όχι, θα δούμε... και έχουμε και ένα άλλο θέμα να αντιμετωπίσουμε, την μετακίνηση πια των ζώων αυτών τη άγρια πανίδα σε οικισμού σε πολύ αστυλή, κοντά στην, στην πόλη. Ναι, ναι, και αυτό. Δηλαδή, αυτό, το, ενώ, σε, ενώ, σε λίγο καιρό χειμώνα... θα βλέπουμε τα αγριογούρουνα να κυκλοφορούν στη λεωφόρο Δημοκρατία. Να μην απορρίσει κανεί. Αυτό γι' αυτό είπαμε, είπαμε κι εμεί, όταν μιλήσαμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντο, ότι θα πρέπει να αναλυφθεί μια δράση προκειμένου όλα αυτά τα ζώα να μπορούν να συντηστούν μέσα σε εκείνους τους χώρους. Να υπάρχουν δηλαδή ποτίστρες και τα στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό ε, για να μπορέσουμε να τα, ε, να τα βοηθήσουμε αυτά τα ζώα. Και βέβαια κυρίαρχα είναι ότι πρέπει να σας πω ότι για τους επόμενους τρει μήνες για τα ζώα που έμειναν και δεν μπορούν να βγουν ε, αυτή την ώρα ε, σε βοσκότοπους, γιατί δεν υπάρχουν πλέον βοσκότοποι και για, έρχεται ο χειμώνας. Κάηκαν οι ζωοτροφέ, κάηκαν οι τα... περισσότερε ζωοτροφέ. Να σκεφτείτε ότι απαιτείται περίπου κατ' εκτίμηση ένα ποσό τη τάξη για του επόμενου τρει μήνε, για αυτά τα ζώα, για τι κτηνοτροφικέ μονάδε που υπέστησαν την περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, εδώ στην περιοχή μα. Είναι ένα μεγάλο ποσό, είναι ένα ποσό υποστήριξη των κτηνοτρόφων και βέβαια όλων αυτών που επλήγησαν. Θα πάω όμω σε αυτό το σημείο που αναφέρατε, κυρία Καλεντερίδου, ειδικά για τότε που οι αγρότες μας βγάλουν τα μηχανήματα. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα άμεσο κονδύλιο για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσε να βρεθεί και την ώρα γιατί πληρώναμε συνέχεια μηχανήματα και όλα τα μέσα για να μπορούν αυτά να λειτουργούν και να υποστηρίζουν την πυροσβεστική. Και αυτό που είπαμε είναι όσοι βάλαν τα μηχανήματά τους να παίρνουν μία απόδειξη γιατί δεν δεχόντουσαν πρατηριούχοι και πρέπει να το πω αυτό να δώσουν επιπιστώσει. Άρα, επειδή δεν δεχόντουσαν, πολλοί, βάλαν τα τρακτέρ του, πλήρωσαν την τσέπη του. Εμεί είπαμε, πληρώσατε από την τσέπη σα. Βάλτε μόνο τον αριθμό του γεωργικού, γεωργικού ελκυστήρα ή του μηχανήματός σα ή του αγροτικού σα που συμμετείχε επάνω τον αριθμό και το ποσό που καταβάλλατε θα πληρωθεί από την περιφέρεια. Αυτό είπαμε. Και σε δεύτερο χρόνο, μόλι βρήκαμε σε τρει μέρε μετά ένα κονδύλιο, βρήκαμε έναν. Ε, ο οποίος έβαλε ένα όχημα, ένα βιτιοφόρο και πήγαμε σε διάφορα σημεία και δώσαμε... Ναι, απλά αυτά πετρέλους. είναι αποφάσεις και κινήσεις που δεν μπορούν να γίνουν την ώρα που καίγεται το σύμπαν γύρω-γύρω. Δηλαδή... Μα δεν ήμασταν στο γραφείο μας, ήμασταν πάνω στα, στα Ούχε, μέτωπα εγώ και εγώ το γνωρίζω. Ναι. Απλά, ξέρετε, επειδή η κριτική, το λέγαμε και πριν με τον Παύλο, γίνεται πολύ εύκολα κάτω από, το, από την ασφάλεια ε... του κλιματιστικού, του καναπέ, με κλειστέ μπαλκονόπορτες και απλά να, 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 χαζεύει κανείς στο Facebook. Ε... Ναι, ξέρετε, <στονίτως> γνώμη δικαιούνται να έχουν όλοι και το σέβομαι. Γνώση όμω δεν έχουν όλοι. Έχουν μόνο οι Σε... ειδικοί. Στην παρούσα περίπτωση είναι οι πυροσβέστε. Ε, Εκεί δημιουργείται και ζήτημα, λέτε. social media. Καλά, εδώ πυροσβέστε. Ναι. Ε, οι πυροσβέστε στο social media δεν είναι. Γιατί ήταν, ήταν και σαν και αυτού του λιμοξιολόγου των social media που είχαμε Έχουμε δει σεισμολόγου κτλ. Όπω αντιλαμβάνεστε. Ναι, οι ιατροδικαστές. Άρα, καλό θα είναι την κρίσιμη ώρα εκείνες τις ώρες να είμαστε όσο το δυνατόν φιδωλοί σε κρίσεις που πολλές φορές αδικούν ανθρώπους. Γιατί αυτό που είπα πολλές φορές, ναι, να δεχτούμε κριτική και εμείς και οποιοδήποτε, αλλά να δεχτούμε κριτική από αυτούς που ήταν στην πρώτη γραμμή, από αυτούς που ήταν στο πεδίο, από, από τους πυροσβέστες, από τους δασικούς, από τους στρατιωτικούς. Τώρα από νωρίτερα όλους, ο, ο από διοικητής, ο αντιπύρερχος της πρώτης ε, ΜΟΔΕ έλεγε ευχαριστούμε πάρα πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση που ήταν κοντά μας και μας υποστήριξαν, μας υποστήριξαν και ό,τι ζητήσαμε το είχαμε. Άλλο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο αγαπητή κυρία Καλεντερίδου και κύριε Μιχαλίδη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, κάτι άλλο. Ζητούν βοήθεια, είσαι δίπλα του. Τι θέλει αυτό, Μπορώ να σου το προσφέρω. Εκείνη την ώρα εμεί υποστηρίζουμε. Δεν σβήνουμε φωτιέ, ούτε αντιμετωπίζουμε, ούτε κλείνουμε τους τρο... με τρόπο να αποφύγουμε την καταστροφή σε άλλα σημεία. Αυτό που κάνουμε είναι τι θέλει, σε υποστηρίζω. Πρέπει να υπάρχει τοπική αυτοδίκηση στην πρώτη γραμμή. Αν δεν είναι η τοπική αυτοδίκηση στην πρώτη γραμμή, γιατί, γιατί ξέρει του ανθρώπου και ξέρει τι ανάγκε. πέτυχε, λέτε εσεί το το στόχο τη τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Κοιτάξτε, σε αυτό, αυτή την κρίση αυτό τη μεγάλη. Ο καθένα. Εγώ έχω μια άλλη απάντηση σε αυτό. Ο καθένα λειτουργεί με τη συνείδησή του και προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει στην πορεία όλα, όλα να αξιολογηθούν. Αλλά αυτό που κάνει είναι αυτό που μπορεί να κάνει. Και όσον αφορά την κριτική που ασκείται από κάποιους, γιατί γνώμη δικαιούνται να έχουν όλοι γνώση όπως σας είπα ποιοι έχουν. Η κριτική πρέπει να γίνεται με τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι απλά για να λες ότι έχει. Εγώ θα σας πω ένα στοιχείο που έτυχε το οποίο αντιμετώπισα εγώ μέσα στην προσωπικά την ε, τελευταία εβδομάδα. Ήμασταν εκεί στο μέτωπο. Μου παίρνουν τηλέφωνο, κλείνουμε συνδυασμό λέει. <laughs> <laughs> <και> το Δήμο. <laughs> Ξέρετε. Ναι, είχατε κλίνουμε... και αυτά μέσα ναι, σε όλα. Λέω τι ώρα <laughs> κλείνει, 12. Οπότε παίρνω το αυτοκίνητο από τη δαδιά, κατεβαίνω, πατάω τσεκάρο, πατάω το έντερ και φεύγει ο συνδυασμό. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, φύγαμε. Τώρα αυτό, εμεί εκεί ήμασταν 17 μέρε, ενώ κάποιοι άλλοι, δεν πειράζει, αυτό μπορούσαν, έκλειναν κουτάκια με του δικού του συνδυασμού, χωρί άγχο, χωρί τίποτα. Το θέμα είναι, είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου. Ήσουν εκεί την ώρα που έπρεπε. Αυτό μετράει. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο ρόλος του αυτοδικητικού. Να είναι στην πρώτη γραμμή. Κάποιο άλλο βέβαια, βέβαια μπορεί να πει: Εγώ δεν είμαι κάτι, εγώ είμαι εν δυνάμει κάτι. Δεν θα δυσχαίραινα το έργο τη τοπική αυτοδιοίκηση αν βρισκόμουν κι εγώ εκεί απλά για να βγαίνω φωτογραφίε ή να σηκώνω φωτογραφίε. Αν, αν θέλει να βγάλει μόνο φωτογραφίε, καλύτερα να καθίσει στο γραφείο του. Αν δεν έχει αγροτικό μηχάνημα. Ναι, <laughs> <laughs> δηλαδή, ναι. πώ να το βρει. Δεν θα σα πω: Καλύτερα να καθίσει στο γραφείο του. <laughs> <laughs> αλλά εγώ θεωρώ ότι ένα που ενδιαφέρεται για του συμπολίτε του και για τον τόπο του πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει ναι. να είναι για να δει ποια είναι η κατάσταση και αύριο μεθαύριο να γνωρίζει. Γιατί αν δεν γνωρίζει και αναλάβει μια θέση ευθύνη, δεν ξέρω αν θα τα πα καλά ή θα πα και τον τόπο σου καλά και του συμπολίτε σου, η αυτοδιοίκηση. Εγώ πιστεύω προσωπικά, προσωπικά ότι αυτό που χρειάζεται στην αυτοδιοίκηση είναι η γνώση και η εμπειρία. Γιατί στα εύκολα όλοι είναι πρώτοι. Στα δύσκολα. Είναι λίγοι αυτοί που ναι, Και Λέμε τώρα να βλέπουμε τι αυτό γίνεται στη Θεσσαλία. Αυτό είναι λίγο το Άγιο Δισκοπότηρο, φαντάζομαι, των αυτοδιοικητικών και γενικά των πολιτικών με τη στενή, με την ιδρία έννοια, διότι από τη μία όλοι αποζητούμε κατά κάποιο τρόπο την ανανέωση, πάντοτε, έτσι. Από την άλλη, αυτό που είπε ο κύριος Πέτροβιτς, ότι δεν μπορείς αφνικά να σε πάρουν να σε κάνουν, παραδείγματος δεν θα πω θέση αυτοδιοικητική για να μην παρεξηγηθώ, δεν μπορεί να σε σε κάνουν αρχηγό του ΓΕΘΑ. Έτσι. Γιατί Εκλέχτηκε αρχηγό του ΓΕΘΑ, έτσι έχει Εντάξει, ωραία μάτια. Ναι. ναι, δεν γίνεται. Ε, παράδειγμα, λέω έτσι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα αυτή η απόκτηση εμπειρία και γνώση δεν θα έπρεπε να είναι εξασφαλισμένη με άλλον τρόπο και όχι σε πραγματικό χρόνο. Τι εννοώ, κάποιο να αναμβάνει δήμαρχο πρώτη φορά. Δεν έχει επαφή με την αυτοδιοίκηση. Περιφερειάρχης, είναι περιφερειάρχης. Ναι, ε, δηλαδή ναι, δηλαδή έτσι. είναι και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός. Ναι. Να τους βάζουμε όλους, Όλοι, αν θέλετε. Έτσι. Λοιπόν, στην, δεν θα πρέπει ζευγιά. αυτός ο άνθρωπος να έχει κάποιες μήνυμου μελάχιστες γνώσεις πριν πάει σε αυτή τη θέση. Όχι να την αναλάβει. Πριν θέσει υποψηφιότητα για αυτή τη θέση. Εγώ το να πάω έχει καθίσει λε στο στασίδι τη αντιπολίτευση ενδεχομένω ή να έχει ρηχτεί στη μάχη των εκλογών από πιο Όχι χαμηλά. Αυτό. Έτσι, στο εξωτερικό. Ώστε... Κάνω μια ε, συζήτηση που ίσω είναι μια Αυτό στο είναι κάτι εξωτερικό... που το λέει ο κύριο Δημοσχάκη. Όποιο θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική στο, στο εξωτερικό, περνάει σχολείο ολόκληρο. Σεμινάρια. Σεμινάρια, ναι, ναι για δηλαδή, κρίσει, για έτσι, για αλλιώ. Το ξαφνικά βρεθήκαν πέντε άνθρωποι. Έτσι, ε, δεν, δεν σε κανένα, να το λέω σαν σκέψη. Βρεθήκαν πέντε άνθρωποι, έλα, σε πάμε για δήμαρχο. Άντε, με. Και βγαίνει τελικά δήμαρχο. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα άνθρωπο από, από, από... ή περιφερειάρχη, έτσι. Ο οποίο αναλαμβάνει ένα τεράστιο πράγμα το οποίο δεν ξέρει πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Και μέχρι να μάθει, έχουν, μπορεί να είχε προκύψει μια τέτοια περίπτωση στην πρώτη θητεία, στου πρώτου δύο μήνε. Γιατί οι εκλογέ ήταν ε, καλοκαίρι και μπορεί να τύχει Σωστό. ένα τέτοιο πράγμα Σεπτέμβριο. Ναι, αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να ζητήσουν οι ενεργοί αυτοδιοικητικοί. Διότι λένε ότι ο καλύτερο ηγέτη είναι αυτό ο οποίο ετοιμάζει τη διάδοχη κατάσταση. Άρα αυτοί οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή ενεργοί πρέπει να απαιτήσουν να έχει στηθεί ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί mm. ποιο θα αναλάβει μετά, Γερή να είστε όλοι σα, εκλεγούν χρόνια να έχετε πολλά. Κάποια στιγμή όμω πρέπει να κάνετε πίσω. δεν είναι, ε, ή θα ε, σα βάλουν να κάνετε πίσω. Αυτό λοιπόν, αυτό, ε, λοιπόν προσωπικά, κύριε Μιχαλίδη, έπραξα. Είπα και έγραφα ω δημοσιογράφο κάποτε, ε, γιατί υπηρέτησα αυτό το επάγγελμα περίπου 30 χρόνια. Ε, ε, τώρα μπορείτε να κρύψετε και λόγια, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα. Λοιπόν, περίπου τόσο, ναι. Περίπου, περίπου, 30 χρόνια. Πάνω κάτω. Ναι, ε, πάνω κάτω. Έλεγα ότι στις δύο θητείες, η άποψή μου στι δύο θητείε πιστεύω ότι είναι ένα σταυροδρόμι που πρέπει να αλλάξει πορεία. Ε, προσωπικά αυτό είχα αποφασίσει και όταν μπήκα στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση το 10 με το να στο στον Γιώργο Παυλίδη και εξελέγει πρώτη φορά το 14. Σήμερα κλείνοντα 9 χρόνια ω χωρικό αντιπεριφερειάρχη Εύρου, θεωρώ ότι οι κύκλοι πρέπει να κλείνουν. Και να κλείνουν την ώρα που εσύ αποφασίζεις ότι μπορείς να αλλάξεις πίστα. Μπορείς αυτή την εμπειρία και τη γνώση που αναφέρατε, που είναι κάτι που αποκτιέται δια της τριβής και μόνο, δεν μπορείς να τα αποκτήσεις μόνο διαβάζοντας ένα σύγγραμμα Εχειρίδιο. ή ένα φιλάδιο, ένα χειρίδιο. Ε, αυτή μπορεί να αποτελέσει ωφέλιμο φορτίο για μια συνέχεια, εφόσον έχει την όριξη, τη θέληση να προσφέρεις. Γιατί τη γνώση και την εμπειρία την έχεις αποκτήσει. Και πού, σε έναν βαθμό που Σε έναν βαθμό που είναι μεγαλύτερο. Γιατί άλλο να δει τον Εύρο, που είναι 200 χιλιόμετρα, που έχει 350 χιλιόμετρα αναχώματα, που έχει ένα ποτάμι τεράστιο, που έχει το μεταναστευτικό. Που, έχει, που περάσαμε φωτιέ, που περάσαμε ζητήματα, που περάσαμε προβληματα ζώνε, κορίτσια. Θα, θα ξεχάσουμε τι πλημμύρε πριν από δε, ναι. 15 χρόνια. Αυτή, 10 χρόνια, την, εμπειρία, δεν... αυτή ναι. την εμπειρία καλό θα είναι να την έχει για να αποτελέσει για σένα, αν θέλει, το ωφέλιμο φορτίο και ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να βοηθήσει τον τόπο σου σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιαδήποτε πίστα τη αυτοδιοίκηση επιλέξει εσύ. Δεν επέλεξα τη Βουλή. Δεν το επέλεξα ποτέ αυτό. Εμένα με διάφερε να είμαι δίπλα στου πολίτε. Γι' αυτό άλλωστε και επέλεξα να βγω από τον Β' βαθμό και να πάω στον πρώτο βαθμό. Να με κρίνουν οι συμπατριώτε μου, να με κρίνουν οι συμπολίτε μου. Αυτό έκανα. Ατά τα σε καμία περίπτωση είπα ότι έτσι που τα πράγματα γιατί είχα αποφασίσει να παραιτηθώ 31 Αυγούστου. Το είχα πει στον Περιφερειάρχη, το είχαμε συμφωνήσει και έπεσε η πυρκαγιά. Που η οποία ήταν τεράστια πυρκαγιά, θεωρώ. Εκτό από την πυρκαγιά. μεγαλύτερη. Μέγα πυρκαγιά και ήταν η μεγαλύτερη τη Ευρώπη. Για μένα ήταν η πυρκαγιά, όπω μα είπαν οι πυροσβέστε, των 100 χρόνων. Ήταν δηλαδή μια πυρκαγιά που είχε τελείω διαφορετικά χαρακτηριστικά και το ζήσαμε από κάθε άλλη πυρκαγιά. Άρα δεν μπορούσα να παραιτηθώ. Άρα και σε αυτή την περίπτωση συμφωνήσαμε ότι επειδή και η αποκατάσταση είναι ένα στοιχείο και η πυρκαγιά, όπως σας είπα, στη δαδιά, δεν έχουν κλείσει όλα τα μέτωπα. Υπάρχουν μικρές αιστείες που μπορεί να, να Αν δεν βρέξει, θα Εκείνοι υπάρχει αυτό ο κίνδυνος. Και στη λεπτοκαριά είναι οι πυροσβέστες. Παραμένουν, φοβούνται, περιμένουμε βροχή. Δεν υπάρχει δυστυχώ. Μετρολογική πρόβλεψη για βροχή. Για βροχή τι επόμενε μέρε. Ναι, είδατε, έτσι. περιμέναμε τι προηγούμενε μέρε να βρέξει και, και είχαμε ένα ψηλό βροχό δεν μα βοηθάει. Δεν βοηθάει τον έργο των το έργο των πυροσβεστών. Άρα τι πρέπει να είναι, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Λοιπόν, και επέλεξα να κρατήσω την πολιτική προστασία, να μείνω χωρικό αντιπεριφερειάρχη Εύρου στη γενική διοίκηση και όλε τι άλλε αρμοδιότητε που έχουν σχέση με τι υπηρεσίε, τι υπογραφέ ε, οικονομικών ενταλμάτων κτλ. Να τα πάρουν οι συνάδελφοι Βασίλη Δελισταμάτη και Θανάση Τσόνη, που και οι πλέον αντιπεριφερειάρχε, και να υποστηρίξουμε το έργο και της προσπάθειας για να επανέλθουμε σε μια μορφή κανονικότητας, αλλά και των αποζημιώσεων που θα δώσει το κράτος και πώς μπορούμε να είμαστε πολύ πιο χρήσιμοι μέσα από τις θέσεις. Και παράλληλα, βέβαια, έτυχε αυτή η συγκυρία να είμαι και υποψήφιος δήμαρχος. Εγώ θα δώσω τη μάχη μου και στα δύο επίπεδα, με αγάπη για τον τόπο και πιστεύω ότι αυτή η μάχη θα κρυθεί στα σημεία. Στα σημεία και στο πόσο ο καθένας εκτιμά το τι κάνει κάποιο για του συμπατριώτε του και για τον τόπο του. Από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι. Τι σα λένε οι πολίτε, κύριε Πέτροβιτ, τώρα έτσι με, με αφορμή αυτό που είπατε. Είμαστε στον δρόμο για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Στην τελική ευθεία έχουμε μπει. Είναι θορυβημένοι, προβληματισμένοι αναφορικά με τι πυρκαγιέ και όλα όσα βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει, κυρία Καλεντερίδου. Είναι προτεραιότητα δηλαδή η κάλπη. Αυτό θέλω Αυτή να την ρωτήσω. ώρα δεν νομίζω ότι είναι προτεραιότητα για κανέναν. Αυτή την ώρα υπάρχει θλίψη και απογοήτευση. Και πολλές φορές υπάρχει και έντονη, θα λέγαμε, αντίδραση. Θυμός. Θυμός. Γιατί να συμβεί αυτό. Βέβαια σήμερα ένα συμπολίτης... Πολλοί λένε γιατί το αφήσατε να συμβεί αυτό. Μα, και εδώ κάπου ναι, εγώ θα ήθελα ναι, και ένα άλλο σχόλιο που ακούω από ναι. Ε, Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε ή όχι. Ότι δεν υπήρχε η ενημέρωση που θα ήθελε η τοπική αυτοδιοίκηση από τις αρμόδιες θα σα πω Για... μόνο δύο στοιχεία. Πρώτον, σα είπα ότι η πολιτική προστασία είναι να είναι δίπλα και να υποστηρίζει την υπηρεσία. Δεύτερον, λένε, γιατί αφήσατε, λέει και κάει και το δάσο και δεν κάνετε ζώνε υπερασφάλεια. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί? γιατί τα δάση τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντο και οι δασικέ υπηρεσίε. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Αυστηρά. Να... αυστηρά. να μπαίνουμε μέσα στα δάση. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα δάση. Απλώ εφόσον και όταν μα ζητηθεί κάποιο κονδύλιο ως περιφέρεια για να ενισχύσουμε τους δασικούς και τις δασικές υπηρεσίες, η περιφέρεια πάντα προσφέρει αυτό το κονδύλιο. Κατά την εκτίμησή μου, χρειάζονται ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των δασών, αντιπυρική θωράκισή του, τους, τα οποία δεν εκπονούμε εμείς, αλλά αφού σας είπα ότι α, α, τα δάση ανήκουν στο κράτος, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στις δασικές υπηρεσίες, το ερώτημα απευθύνεται προς αυτούς. Εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα με τα δάση. Ας πάμε τώρα στο θέμα που... Γιατί είπαν κάποιοι η σάτα για τους Δήμους. Θεωρώ... Ο ίδιος ο Πρωθυπουργό έδειξε σε εισαγωγικά α, το θέμα και είπε ότι εμείς δώσαμε. Εμείς δώσαμε. Τι δώσαν τα κάναμε. Δώσαν τη σάτα. Συμφωνώ ότι δόθηκε η σάτα στους Δήμους, για να είμαι ειλικρινής. Ο κάθε Δήμος πήρε ένα ποσό. Αλλά πού είναι το πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται ο υπολογισμός τη ΣΑΤΑ. Να πω Τη ε, τηλεθεατές ότι η ΣΑΤΑ είναι ένα ποσό το οποίο δίδεται στους Δήμους ανάλογο με τον πληθυσμό τους. Δηλαδή, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που έχει περίπου 80.000 κατοίκους παίρνει τη ΣΑΤΑ μέχρι 80-100.000 κατοίκους. Ναι, αλλά αυτό και μια άλλη πόλη μπορεί να έχει αυτό τον πληθυσμό αλλά Αλλά να έχει μικρότερη έκταση. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση Δήμους της χώρας. Άρα η ΣΑΤΑ θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της. Δηλαδή να πηγαίνει ανάλογα με την έκταση που έχει Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δηλαδή, έτσι. ακριβώς και όχι με το πληθυσμιακό κριτήριο. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να μπει στο τραπέζι μια συζήτηση και να δοθεί αυτό. Το ίδιο και για το Δήμο Σουφλίου. Με την έκταση που έχει ο Δήμο. Γιατί αν το δείτε, ο Δήμο Σουφλίου είναι ένα μικρό Δήμο. Δεν μπορεί όμω. τι δάσο έχει, τι εκτάσει έχει ο Δήμο Σουφλίου. Άρα θα πρέπει να αλλάξει ο υπολογισμό τη ΣΑΤΑ και το ποσό να είναι ανάλογο με την έκταση που έχει ο Δήμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να γίνουν τροποποίησει. Και τι τροποποίησει καταλαβαίνει μόνο όταν είσαι στο πεδίο. Στο πεδίο βλέπει πώ τα πράγματα διαμορφώνονται Ακριβώς. και τι πρέπει να αλλάξει. Ακριβώς. Το να κάνει κριτική από το γραφείο ή από το Facebook. Ή από τον καναπέ σου ή από την καφετέρια. Ή από τα τρολάκια, δεν έχει καμία ή τα τρολάκια σχέση. να κάνουν κριτική. Ναι, ναι. <laughs> Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν κάποιοι και με αυτό ασχολούνται. 15, 20, 30, 50, σε κάθε 100. Περίπτωση δεν είναι όμως αυτό. Α... Προτάσεις θέλουμε να προτάσεις. Σε, προτάσεις που σε να κάθε βάσει. περίπτωση πάντως έχει αλλάξει άρδινη η προεκλογική ατζέντα όλων σας που συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία την εκλογική. Ακούω προτάσει για πολιτική προστασία, κυρία Καλεντερίδου. Καλέ είναι προτάσει. Αλλά εγώ δεν είδα κανέναν στο πεδίο. Γιατί αν θέλει να, να κάνει προτάσει για πολιτική προστασία, θα πρέπει να πάρει εμένα που είμαι 9 χρόνια πολιτική προστασία του έβρω με ρωτήσει, με του συμβούλου μου, να, σου, να σε ενημερώσω, να σου πω τι γίνεται, πώ γίνεται. Το χειμώνα θα έχουμε μπορεί. Απέφχομαι. Κάποιε πλημμύρε. Ε. Γιατί τώρα ε, ξαναρχίζουν τα αντιπλημμυρικά. Θα μπορεί να έχουμε παγετού. Θα την Ξέρετε τι σημαίνει παγετό. Μπορεί να έχουμε χιόνια. Είπαμε την κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Άρα η πολιτική προστασία δεν είναι μόνο οι φωτιέ. Είναι οι πλημμύρε. Είδατε τώρα τι γίνεται σε άλλα σημεία τη χώρα. Αφανίστηκαν Και... οικισμοί ολόκληροι. Ακριβώ. Άρα θα πρέπει καλέ οι προτάσει, καλέ θεωρίε. Αλλά άλλο θεωρία, άλλο πράξη. Στο μέτρο του εφικτού. Να κάνει ρε Ροσχυρή Πέτρο. Ναι. Ισχύει η δυνατότητα χρήση του αντιπήρι, όχι. Τι, δεν άκουσα. Αν ισχύει η δυνατότητα χρήσεω του αντιπύριο, όχι. Λοιπόν, γιατί λοιπόν, βάζετε, άκουγα... ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Ναι, αλλά όχι, πρέπει όχι, να Όχι αν έπρεπε. να χρησιμοποιηθεί. Όχι, 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 όχι αυτό, σαφέστατα το συζητάμε. Αν, αν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αντιπύριο, γιατί εγώ είδα ε, μία ακία του, 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 Ιουλίου του 2022 που περιγράφει ακριβώ πώ πρέπει να εφαρμοστεί το αντιπύριο. Ε, αλλά κυκλοφορεί ότι απαγορεύεται. Μπορείτε να μα πείτε αν απαγορεύεται ή όχι. το εφάρμοσαν, εγώ το είδα. Μάλιστα. Οι το εφάρμοσαν. Εφ, ναι, εφαρμόστηκε το αντιπύρο. Και εγώ το είδα. Και μπορεί να εφαρμόστηκε, μπορεί λέω. Τότε γιατί λένε ότι Μπορεί λέω, μπορεί. κρατήστε το αυτό, μπορεί να εφαρμόστηκε και εδώ. Και από του δικού μα. Είναι καλή. Παλαιότερα εγώ είχα τύχει σε έναν. Παλιό... Τουλάχιστον μα απομακρύνουν από το πεδίο. <laughs> <laughs> ναι. Παλιό αξιωματικό, Είναι να παλιό, να παλιό αξιωματικό της πυροσβεστικής ε, συμπολίτη μας που ήταν υψηλό βαθμός ο οποίο, ε, μπροστά στα μάτια μου το είχε εφαρμόσει, το εφάρμοζαν πάρα πολύ το αντιπύρ, η δασική ναι. κάποτε. Και γι' αυτό είπα σε δηλώσει μου ότι η πυροσβεστική, άλλο αστική πυροσβεσή και άλλο δασική Έτσι. πυροσβεσή. Έτσι. Και, και αυτό το λέγανε και οι ξένοι, ότι άλλη εκπαίδευση έχουν οι μεν, άλλη εκπαίδευση έχουν οι δε, και θεωρώ ότι τον Οκτώβριο, που θα τελειώσουν και οι εκλογές, θα πρέπει όλοι, να μην ξεχάσουν, γιατί αυτή η συζήτηση ξεκινάει το καλοκαίρι ε, και τον, το Οκτώβριο, ναι, τον Οκτώβριο τελειώνει και ξεχνιέται το χειμώνα για να έρθει το επόμενο καλοκαίρι και να ξανασυζητήσουμε. Όπως και το γεγονός ότι ανάμεσα σε δάσος και σε οικισμούς θα πρέπει να μπουν πλατήφυλλα δέντρα. Δρίσκου, μαριές κτλ. Να μπουν δέντρα που δεν είναι δεν επιτρέπουν την επέκταση όπως τα κουκουνάρια από τα πεύκα. Γιατί εμείς βλέπαμε από τα πεύκα να σκάζουν κουκουνάρια και να μεταδίδουν Έτσι. σε μεγάλη απόσταση ε, να δημιουργείται μια νέα αιστεία. Άρα αυτή η συζήτηση επιτέλους ας ανοίξει και στο πεδίο τι θα κάνουν με τη δασοπυρόσβεση, τι θα γίνει με την αστική πυρόσβεση, δεν χρειάζεται να πειραχτεί η αστική πυρόσβεση, είναι μια χαρά, να δούμε την δασοπυρόσβεση, πώς εκεί στις ζώνες γύρω από τις πόλεις και τα χωριά μα, θα γίνουν σωστέ ζώνε. Α δούμε λίγο πώ θα, πώς θα, ας, θα ας δούμε άλλα λίγο πώς θα... Πια, ε, πώς θα ανασάνουμε πια ε, και πώ θα αναγεννηθεί. Όλο αυτό το... Τουλάχιστον να βάλουμε τα θεμέλια, γιατί εμείς δεν πρόκειται το προλάβουμε να το δούμε αναγεννημένο. Τουλάχιστον να βάλουμε Ξέρετε θεμέλη, κάτι, έτσι. η φύση αναγεννάται. Mm. Είχατε φωτογραφίες προχθές που σε ένα σημείο που πέρασαν την ξαφνικά αρχίζει και φυτρώνουν. Ναι. δηλαδή, ναι. λίγη βροχούλα θέλουμε. Θέλουμε μια ποτιστική βροχούλα. Δεν θέλουμε Καμία άλλη. Όχι, καμία δεν άλλη είναι, βουσιακή, Απαγορεύεται οποιαδήποτε. Μια βροχούλα να αποκτήσει υγρασία το έδαφο, ναι. να, να, να μπορέσουν να, να φύγουν από εκεί που είναι αυτή την ώρα παρατεταγμένοι οι πυροσβέστε στην, στην περιοχή Λεπτοκαριά και στο δάσο τη δαδιά. Να δούμε να σβήσει και απόψε αυτή η φωτιά που έχουμε στα Λάβαρα και να μπορέσουμε να ανασυνταχθούμε, γιατί επόμενη μέρα. Που έχουμε μπροστά μα είναι δύσκολη και για την υποστήριξη των κτηνοτρόφων μα και για την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών, των μελισσοκόμων μα που πάθαν και αυτοί πολύ μεγάλη ζημιά. Και πολλά άλλα και επαγγέλματα, και γιατί πολλά... είναι αλυσιδωτέ οι αντιδράσει και οι υποδομέ. Καταστράφηκαν οι κύματα, καταστράφηκαν εξοπλισμοί και σταθμοί, τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί πάθαν ζημιά. Αναφέρω ε, επιχειρήσει πάθαν ζημιά από τη φωτιά όλη αυτή να κινηθεί η διαδικασία που τρέχει των αποζημιώσεων από το κράτο. Όλα τα συνεργεία τα δικά μα είναι έξω και καταγράφουν. Ο ΕΛΓΑ είναι έξω. Σε κάθε περίπτωση, όπου χρειαστεί και αν κάποιο δεν, δεν, δεν τον πλησίασαν. Καλό θα είναι να τηλεφωνήσει στα αρμόδια συνεργεία κρατική αρρωγή που είναι, προκειμένου να συμπεριληφθεί. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να, μείνει να υπάρχουν έξονα... αδικίες Αυτό. σε αυτή Αυτό. τη δύσκολη ώρα. Αυτό. Λοιπόν, ενέργο έργο μαζί, α, Δημήτρης Πέτροβιτς, υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα τηλεοπτικά ε, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μία είναι η εμφάνιση που Μία μπορεί να εμφάνιση. Ενώ, ενώ, στα αθηναϊκά. Στα αθηναϊκά δύο, σε... βέβαια. Δεν μπορεί να, να σα ψηφίσουν. Ε, οι... Να ζητήσετε ψήφο το <laughs> κολονάκι, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί. Ποτέ δεν ξέρει. Άλλωστε, οι Αλεξανδροπολίτε υπάρχουν παντού. Βέβαια. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε. Σαν του μύθου είμαστε εμεί. παντού υπάρχει ένα Αλεξανδροπολίτη. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλό <laughs> αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. πολύ, που σα είχαμε. Ευχαριστώ πολύ, εδώ. κύριε Καλεντερίδου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλίδη, για τη φιλοξενία. Πρώτη φορά έρχεται σε εμά. Ναι. Ε, να είναι γουρλίδικη τουλάχιστον η παρουσία μου εδώ, και σε εσά και σε εμά.